Ψήφισμα για τη συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, των ΚΔΑΠ και των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών εξέδωσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ιωαννίνων, που συζήτησε το θέμα στην χθεσινή του συνεδρίαση μετά από πρόταση της παράταξης Νομαρχιακή Πρωτοβουλία για τα Γιάννενα, το Περιβάλλον και την Αλληλεγγύη. Το ψήφισμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου υπέγραψαν οι παρατάξεις πλην της νομαρχιακής αγωνιστικής συνεργασίας, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε κοινωνικές δομές του νομού που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση και εξέφρασαν την αγωνία τους, όπως και ο Δήμαρχος Περάματος Μιχάλης Κασής. Με το ψήφισμα ζητείται η συνεχή σταθερή χρηματοδότηση όλων των κοινωνικών δομών, η απασχόληση προσωπικού με σταθερή σχέση εργασίας και η πρόσβαση όλων των δικαιούχων στις δομές χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς. Όλοι μαζί ότι αυτές οι δομές είναι αναγκαίες και ζητάμε, παρά που διαχρονικά δεν στηρίχθηκαν όπως έπρεπε από το κράτος, να στηριχτούν και αυτή τη δομή και αυτή τη στιγμή, έστω και με περικοπές άλλων δαπανών, αλλά δαπάνες για την πρόνοια. Για την πρόνοια πρέπει να δοθούν. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην είμαστε πίσω από τους πολίτες του νομού μας τουλάχιστον, καλό είναι να βγούμε μπροστά και να είμαστε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα και την προσπάθεια να συνεχίσουν οι δομές αυτές να λειτουργούν. Το ελληνικό κράτος μπορεί και θα βρει τα χρήματα, και αν θέλετε και με διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καθαρίσει αυτό το τοπίο. Κατά τη γνώμη μου, αντί η κυβέρνηση να δώσει λύσεις, έχει αφήσει κυριολεκτικά τα πράγματα στον αέρα. Και μόνο οι εικόνες από τους ολόκληρους γονείς που δεν ξέρουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους θα αρκούσε για να τα αποδείξει. Για μας είναι θέμα αρχής όλα αυτά τα προγράμματα. Πρέπει ξεκάθαρα να στηριχτούν από την πολιτεία, δηλαδή από εθνικούς κατά βάση χώρους,